Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα θέμα που ήρθε ξαφνικά. Μπορεί η πρόταση να είναι ξαφνικά. Είναι κάτι το οποίο όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό κάποιοι προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν και για συμφέροντα πάντως όχι της νοσηλευτικής να κλείσουν τη σχολή από τη Σπάρτη και να την μεταφέρουν στο Γύφιο. Εμείς ως Στην Τρίπολη, περιφέρεια εννοείται. μαζί στην Τρίπολη, με συγχωρείτε. Εμείς λοιπόν ως περιφέρεια σε συνεργασία και με άλλους φορείς όλο αυτό το διάστημα επαγρυπνούμε. Έχουμε μιλήσει και με την πανεπιστημιακή κοινότητα, στους οποίους και απευθύνομαι. Όταν η σχολή ιδρύθηκε εδώ από την συμπατριώτησά μας, τη Μαριέτα Τηγιαννάκου, τα προβλήματα ήταν τα ίδια. Δεν ήταν διαφορετικό το νοσοκομείο στη Σπάρτη. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Άρα υπάρχουν σχετικά προβλήματα που έχει να κάνει με την αναβάθμιση του νοσοκομείου, αλλά αυτά προϋπήρχαν όταν ιδρύθηκε η σχολή, που η κοινωνία της Σπάρτης και της Λακωνίας, ο Σεβασμιότατος, όλοι οι φορείς τότε και οι πολίτες ματώσαμε. Ματώσαμε για να στήσουμε αυτή τη σχολή για να τη στηρίξουμε. Και δεν θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη η απόσταση από τη Σπάρτη στην Τρίπολη για κάποιες κλινικές που δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι ακόμη και στην Αθήνα, για να πάνε από το ένα εργαστήριο στο άλλο, διανύουν μεγαλύτερη απόσταση οι φοιτητές. Άρα, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε. Είναι μια πρόταση της Επιτροπής. Θα υπάρξει διαβούλευση. Έχω αναλάβει την πρωτοβουλία άμεσα να καλέσουμε τους συλλογικούς φορείς για να πάρουμε από κοινού μια απόφαση. Η πόλη και ο νομός είναι δεδομένο ότι θα αντιδράσει. Και αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε. Και θα αντιδράσουμε συλλογικά και χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αυτό το θέμα τώρα, επειδή είναι και ύπουλες οι εποχές, για συμφέροντα διαφορετικά. Ένα είναι το συμφέρον. Το συμφέρον του τόπου. Και θέλω να σας πω, επειδή ακούω και διάφορα, εγώ προσωπικά δεν θα το επιτρέψω αυτό. Μπροστά στο συμφέρον του τόπου, όλα τα υπόλοιπα περιτεύουν. Μάλιστα. Επειδή το μπαλάκι έχει πέσει στη νοσηλευτική, λέμε συχνά φεύγει η νοσηλευτική, υπάρχει και ένα ΤΕΙ το Θα οποίο πρέπει να καταργείται, δούμε και έτσι. το ΤΕΙ. Είναι και το ΤΕΙ, Βεβαίως, δεν είναι μόνο η βεβαίως. νοσηλευτική, για ένα Δεν είναι, κτίριο όχι. δωρεά του κύριου Ήταν Βαλιώτη. η πρώτη. Ακριβώς. Η πρώτη συνάντηση που κάνουμε, τι κάνουμε για το ΤΕΙ. Θα μιλήσουμε για όλα. Θα μιλήσουμε για τον χάρτη πλέον του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Λακωνία. Αλλά αυτή τη στιγμή η σχολή, η οποία είναι από τις καλύτερες σχολές, σε ένα κτίριο που είναι από τα καλύτερα κτίρια, όσο και το ΤΕΙ, όπως είπατε, που είναι και δωρεά του κ. Βαλιώτη, αυτές οι δύο σχολές λοιπόν, που είναι σχολές φιλέτο, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φύγουν από τη Σπάρτη. Εγώ δέχομαι προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν, όπως σας είπα, έλλειψη ορισμένων κλινικών, αλλά όλα αυτά λύνονται. Λύνονται με τη μεταφορά των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Τρίπολης. Να σας πω ότι έχω συναντηθεί 2 φορές με τους φοιτητές, έχουμε συνεργαστεί και θέλω να το πω αυτό να ακουστεί, ότι οι φοιτητές μας δεν θέλουν να φύγουν από τη Σπάρτη. Είναι πολύ ευχαριστημένοι. Δεν θέλουν. Αναγκάζονται και πολλές φορές ίσως και να πιέζονται. Εμείς λοιπόν θα καλέσουμε και την Πανεπιστημιακή Κοινότητα, άλλωστε είναι και Λάκωνες που συμμετέχουν στο Πανεπιστήμιο, να ακούσουμε την άποψή τους και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να παραμείνει εδώ η σχολή. Όλα τα υπόλοιπα για ίδρυση άλλων σχολών, για φυσιοθεραπεία ή δεν ξέρω τι που άκουσα, να σας πω κάτι. Μια σχολή πιθανή, ας πούμε, αντικατάσταση της νοσηλευτικής, με το οποίο εγώ διαφωνώ κάθετα, με φυσιοθεραπεία, δεν θα είχε τα ίδια προβλήματα στο νοσοκομείο. Ο κύριος Γρηγοράκος, πάντως, στην αρχή της ώρας που μιλήσαμε, μας είπε ότι το νοσοκομείο, ακόμη και όσο έχει, μπορεί να υποστηρίξει την εκπαίδευση με ένα αντίστοιχο γραφείο, τη δημιουργία ενός γραφείου εκπαίδευσης των φοιτητών. Ακριβώς το ίδιο λέω και εγώ. Το νοσοκομείο μπορεί. Σαφέστατα, δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία να πούμε ότι χρειαζόμαστε ένα νοσοκομείο διαφορετικό και αναβαθμισμένο. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε.
Και εννοείται ότι δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Εννοείται ότι εμείς πήραμε την πρωτοβουλία να φτιάξουμε τις 19 κλίνες, τις οποίες τις έχουμε εδώ περισσότερο από ένα χρόνο τελειώσει και τώρα θα λειτουργήσουν. Και είχαμε, κόλλησε η διαδικασία για μία έγκριση από τον Επίτροπο. Mm-hmm. Εννοείται ότι εμείς ως Περιφέρεια από τους ίδιους πόρους έχουμε βάλει εκτός από το ΕΣΠΑ και χρήματα στο νοσοκομείο. Όμως τώρα δεν είναι τι έχει γίνει και πώς είναι το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο είναι αυτό που είναι. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένες οι υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να προσφέρει το νοσοκομείο μας. Έχουμε καλή συνεργασία και με το διοικητή του νοσοκομείου και με το ιατρικό και νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Μπορούμε από κοινού λοιπόν να δώσουμε λύσεις. Όλα τα υπόλοιπα δεν τα δεχόμαστε και νομίζω ότι η κοινωνία σύσσωμη θα πρέπει να αντιδράσει. Αυτό θα είναι και το αντικείμενο της συνάντησης που έχουμε στο διοικητήριο, προκειμένου να δούμε πώς θα αντιδράσουμε την επόμενη μέρα. Έχετε προσκαλέσει και τον κύριο Ραχοβίτη, δεν έχει λάβει κάποια πρόσκληση, μας είπε πριν από λίγο. Εννοείται ότι έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Ραχοβίτη. Δεν θα μπορούσε να μην είχε λάβει πρόσκληση, όπως και όλους τους βουλευτές. Mm-hmm. Η πρόσκληση έχει φύγει από χθες, ήμουν μπροστά στο γραφείο την ώρα που γινόταν η κίνηση των προσκλήσεων. Μάλιστα. Προφανώς το mail θα πρέπει να το ψάξει κάποιος υπάλληλος, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος υπουργός δεν θα το έχει δει. Mm-hmm. Και το έχουν δώσει ακόμη. Και κάτι τελευταίο και να κλείσουμε έτσι. Το μελανό σημείο στο οποίο στέκεται πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες στα σχόλιά του είναι το γεγονός ότι ακόμη και αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει 9 τμήματα στην Καλαμάτα, 7 στην Τρίπολη, 2 στη Σπάρτη. Και ο κόσμος αισθάνεται αδικημένος στη λογική ότι πάλι στη Μεσσηνία, πάλι στην Αρκαδία, πάλι αδικημένη Λακωνία. Είναι έτσι όπως το λέτε. Είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Εμείς είμαστε εδώ και θεωρώ ότι όλοι μαζί, όλοι οι συλλογικοί φορείς θα αντιδράσουμε και δεν θα επιτρέψουμε αυτό που με αγώνα κατακτήσαμε κάποιοι άλλοι να το διαλύσουν, πάντως όχι για συμφέροντα του ίδιου του Πανεπιστημίου ή για τα συμφέροντα των φοιτητών. Σε αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Μάλιστα.